Καλό μεσημέρι, κύριε Μπασδέκη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο μεσημεριανό της Ναυτεμπορικής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα από το master plan και ό,τι συζητήθηκε εχθές υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Το ζητούμενο όμως είναι τι έχει γίνει έως τώρα, κύριε Μπασδέκη, στη Βόρεια Εύβοια, για να κατά κάποιο τρόπο επουλωθούν οι πληγές. Πληγές που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι τεράστιες. Ναι, όντως χθες ήταν η σύσκεψη με τον κύριο Μπένο, ο οποίος είναι επικεφαλής αυτής της κυβερνητικής, ας το πω έτσι, πολιτικής παρέμβασης που γίνεται στη Βόρεια Εύβοια υπό την, ας το πούμε έτσι, έκφραση αναδιοργάνωση της Βόρειας Εύβοιας, ανασύνταξή της, όπως τη λένε τέλος πάντων, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν είναι η πρώτη από αυτές τις συσκέψεις που έχουμε δει. Τις παρακολουθούμε από κοντά, βλέπουμε ποια είναι τα κυβερνητικά σχέδια, γιατί όντως μας ενδιαφέρει να δούμε πού είναι, ποιο είναι το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τη Βόρεια Εύβοια. Και επειδή έχουμε και σαφή γνώση και από πρώτο χέρι του τι γίνεται συγκεκριμένα, όχι στα χαρτιά, αλλά επί της ουσίας, με γνώμονα όχι γενικώς την ανασύνταξη της Βόρειας Εύβοιας, αλλά πώς αυτή η ανασύνταξη και πώς η κατάσταση αυτή θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, αν θέλετε, και σε καλύτερη κατάσταση, με βάση όμως τα συμφέροντα του λαού της περιοχής και όχι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που ουσιαστικά κρύβονται πίσω από αυτά τα master plan τα οποία αναλύουν σε κάθε σύσκεψη ο κύριος Μπένος, ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι παρατρεχάμενοι που βρίσκονται γύρω από αυτό. Κύριε Μπασδέκη, ας δούμε λοιπόν, επί του πεδίου, τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη Βόρεια Εύβοια. Ακριβώς. Επί του πεδίου. Επειδή, σχολιάζοντας αυτό και επειδή θέλω να πω στην ουσία, θα σας πω το εξής. Ότι με βάση λοιπόν τα συμφέροντα των εργαζόμενων των ανθρώπων της Βόρειας Εύβοιας, θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει πρώτα και κύρια τα αντιπλημμυρικά έργα. Στοιχείο το οποίο δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα, πλην ορισμένων αντιδιαβρωτικών έργων, περιορισμένης κλίμακας αντιπλημμυρικών έργων, και γι' αυτό η ζωή μας έχει δείξει ότι στις πρώτες πλημμύρες βλέπουμε να πλημμυρίζουν, όπως για παράδειγμα στην Αγία Άννα πριν από ένα χρονικό διάστημα, σε άλλες περιοχές που μπορεί να μην είχαμε πλημμύρες σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως είχαμε τον κίνδυνο. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στη θέση των αντιπλημμυρικών έργων που έπρεπε να γίνουν ως αναγκαία έργα για την προστασία του λαού, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν μέτρα ο καθένας ατομικά για το σπίτι του, με σάκους, με ό,τι μπορεί ο καθένας, υπερυψώνει τείχους κτλ. Ένα ζήτημα είναι αυτό που είναι πρώτη στη σημασία ζήτημα. Δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεύτερο ζήτημα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, αυτό που χάσαν τα σπίτια τους, ξέρετε ότι τους ζητάνε ένα σωρό χαρτιά για να μπορέσουν να τους δώσουν αυτά που υποτίθεται θα τους δίνανε για να ξεκινήσουν να χτίζουν οι άνθρωποι, είτε καινούργια σπίτια είτε να επιδιορθώνουν τα ίδια. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κανένας από αυτούς δεν έχει φτιάξει σπίτι παρά το γεγονός ότι το έχασε, γιατί και οι απαιτήσεις είναι πολλές, αλλά και τα χρήματα τα οποία υποτίθεται θα δίνονταν είναι πάρα πολύ λίγα για να καλύψουν τις ανάγκες. Τρίτο ζήτημα. Ένα μεγάλο μέρος του λαού της περιοχής δούλευε με το ρετσίνι. Δηλαδή ναι, ήταν ρετσινάδες. Η ρετσινοπαραγωγή. Τι έχει γίνει? Ήταν μια πραγματικά πολύ εύρωστη, τουλάχιστον οικονομική, πλευρά της Εύβοιας, γιατί ήταν ουσιαστικά μονοπόλιο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πολύ πέφτει στην περιοχή. Ναι, το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής ρετσινιού βρισκόταν σε αυτό, ναι, το ακριβώς το σημείο, στη βορειοκεντρική Εύβοια, με πιο επικεντρωμένη ακριβώς στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό λοιπόν, αφού καταστράφηκε η παραγωγική δραστηριότητά τους λόγω της πυρκαγιάς, οι άνθρωποι εκεί, οι ρετσινάδες που λέμε, οι ρητινοκαλλιεργητές, έπρεπε να αποκατασταθούν. Περί της αποκαταστάσεώς τους, αυτό που είχε μετά από αγώνες επιτεύχθηκε και αυτό των ίδιων των ρετσινάδων, να συνάψουν συμβάσεις με το δημόσιο, ώστε να μπορούν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης του δάσους, δηλαδή να ξαναφτιάξουν το δάσος οι ίδιοι άνθρωποι. Με την υλοτόμηση, με μια σειρά μέτρα που θα παίρνανε και στη συνέχεια θα μπορούσαν να φτάσουν. Μόνο 137 έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι πάνω από 450 οι οποίοι θα έπρεπε να προσληφθούν. Απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα με το σταγονόμετρο δίνονται τα χρήματα. Όχι με ασφάλιση βαρέων και ανθυγινών, όπως είναι
και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δύο εργαζόμενοι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους στην ανασύσταση του δάσους, δηλαδή στην υλοτόμηση κτλ. Δηλαδή κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες δεν έχουν ούτε τα βαρέα κέρδη υγιεινά που θα έπρεπε να παίρνουν. Και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είναι προς κρίση των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν να σχεδιάζουν διάφορα για τη Βόρεια Εύβοια, αλλά για τη ζωή τους που είναι στα χέρια υποτίθεται του κράτους αυτή τη στιγμή για να τους προστατεύσει, δεν υπάρχει τίποτα επί της ουσίας. Κύριε Μπασδέκη, η αναδάσωση έχει προχωρήσει, γιατί εκεί ήταν ένα πραγματικά θαύμα της φύσης, μια περιοχή χάρμα ιδέστε. Έχει προχωρήσει η αναδάσωση. Η αναδάσωση στα σημεία στα οποία κάνουμε αναφορά θα προχωρήσει με τη διαδικασία της αυτοφιούς διαδικασίας, τέλος πάντων, ναι. Γιατί αναδασώνει το ίδιο το δάσος, δημιουργείται να αναδασωθούν. Αναγεννάται. Σε πολλά σημεία αρχίζει και αναγεννάται. Ωστόσο όμως, εδώ πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό και χρειάζεται να προσληφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι αυτοί που ήταν ρητινοπαραγωγοί να πάνε στο δάσος, γιατί το ξέρουν καλά το δάσος. Χρειάζεται αραίωση. Χρειάζεται προστασία αυτών των φυτών. Δεν μπορεί να φυτρώνουν κατά δισεκατομμύρια τα δέντρα στο δάσος χωρίς να αραιώνονται, χωρίς να δημιουργούνται προϋποθέσεις ενός δάσους το οποίο θα είναι εύρωστο και όχι ένα δάσος το οποίο θα είναι, πώς το λένε, όπως αναγεννηθεί από μόνο του. Αυτό είναι η αναγκαιότητα. Και αυτή τη στιγμή μόνο 137, όπως σας είπα, έχουν προσληφθεί. Πολύ δε περισσότερο υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους, που ενώ μετά το από αγώνες κατακτήσαν να πάρουν ζωοτροφές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε να βγάλουν τα κοπάδια τους για βοσκή στο δάσος, επειδή ακριβώς βρίσκεται στη διαδικασία της αναγέννησης. Ωστόσο όμως θα έπρεπε να υπάρχει συνέχεια σε αυτό και τελειώνουν οι ζωοτροφές. Πρόβλεψη για ζωοτροφές υπάρχει. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτά τα λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δίνω. Ότι αν δεν σκεφτεί το κράτος, αν δεν προσέξει και δεν προσεγγίσει το ζήτημα με το συμφέρον που έχουν οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής και προσεγγίζει το ζήτημα μέσα από τη διαδικασία του πώς το δάσος, η καταστροφή δηλαδή του δάσους θα αποτελέσει ευκαιρία για κάποιους, γιατί αυτό λέγανε στην αρχή, ότι η καταστροφή μπορεί να είναι ευκαιρία για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε να μπουν εκεί αετονίχηδες και να πάρουν φιλέτα και κομμάτια του δάσους να τα αξιοποιήσουν σε όφελός τους, τότε πραγματικά όλη αυτή η περιοχή θα δυστυχήσει και θα δυστυχεί. Όμως θέλω να σας πω και κάτι. Ότι η περιοχή αυτή και οι κάτοικοί της δεν έχουν αφήσει στη μοίρα τους την κατάσταση. Την έχουν πάρει στα χέρια τους, έχουν οργανωθεί, έχουν φτιάξει επιτροπές, παλεύουν, διεκδικούν και θα επιβάλλουν λύσεις προς το συμφέρον τους και όχι στην κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μπέλος, αλλά και άλλα κόμματα τα οποία συμφωνούν με αυτή την αντίληψη. Μάλιστα. Και τη λογική. Μάλιστα, κύριε Μπασδέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην δίωρη αυτή ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.